ας ανοίξουμε την αυτοδιοικητική και όχι μόνο συζήτηση, γιατί έχω να κοντά μου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει λόγο για τα πάντα, τεκμηριωμένο όμως λόγο, δεν το λέω έτσι γενικά. Λοιπόν, ο κύριος Ευρυπίδης Κουγιαδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μην με πείτε κι εσείς μέντορα, με ενοχλεί. Όχι, δεν θα σας πω μέντορα, κύριε Κουγιαδάκη. Λοιπόν, θέλω να. Με ενοχλεί σε εισαγωγικά. Κατάλαβα τι λέτε. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα των εκπαιδευτών οδήγησης. Ήσασταν μάλιστα εδώ και παρακολουθούσατε και τη συζήτηση με τον κύριο Μημαράκη. Τους συναντήσατε και το πρωί. Δεν ξέρω τι περιθώρια παρέμβασης έχει η περιφέρεια. Και ελάχιστα. Από τη στιγμή που βρίσκονται σε αποχή οι εργαζόμενοι, εμείς δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε, γιατί και δίκαιο έχουν σε αυτό που ζητούν, αλλά είναι και δικαίωμά τους να απεργούν ή να απέχουν από την εργασία τους, όπως είναι το πιο συγκεκριμένο. Αυτό που είναι το τραγικό είναι ότι πριν αλλάξουν ένα σύστημα, καταργούν το προηγούμενο. Εμείς ως Περιφέρεια και ιδιαίτερα ως Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 2-3 χρόνια τώρα προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε να διευρύνουμε το σώμα των εξεταστών. Mm-hmm. Διότι να μην είναι μόνο από τη Διεύθυνση Κοινωνιών, μερικοί είναι και από άλλες υπηρεσίες. Προλάβαμε, φτιάξαμε 2-3. Δεν είναι και εύκολο, γιατί πρέπει να κάνουν σεμινάρια και μετά να πιστοποιηθούν στην Αθήνα. Και το να κλείνει μια υπηρεσία και να φεύγει το προσωπικό δεν είναι εύκολο κάτω από τις σημερινές συνθήκες. Έκοψαν και αυτό. Έτσι λιγοστεύει και ο αριθμός, γιατί συνταξιδοτούνται άνθρωποι, δεν προσλαμβάνονται άλλοι και έρχονται και σου λένε σε μια υπηρεσία που είναι διαλυμένη θα κάνεις τις εξετάσεις το πρωί. Αν κάνουμε τις εξετάσεις το πρωί εντός ωραρίου, αυτό για ένα επίδομα που τελικά το πληρώνει ο πολίτης, δεν το δίνει το κράτος, το πληρώνει ο πολίτης απευθείας με τα παράβολα που κόβει. Αυτή λοιπόν η ιστορία κοστίζει τεράστια. Χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα υπολογίζονται, νομίζω, γύρω στις 60.000 αυτή τη στιγμή, και είναι όλων των ηλικιών, πια και οι 74 θα πρέπει να δίνουν νέες εξετάσεις. Να ανανεώσουν. Δημιουργούμε λοιπόν μια κατάσταση πανικού, ακατάστατη, που δεν μπορεί να την ελέγξει κανείς. Για ποιο λόγο? Για να περάσει το καπρίτσιο. Γιατί δεν βρίσκω άλλη εξήγηση. Γιατί να επιμένει ο Υπουργός, κάντε εξετάσεις εντός ωραρίου χωρίς προσωπικό. Εγώ έχω φτιάξει νόμο και μάλιστα τώρα τα άκουσα και από τον κύριο Μημαράκη πριν, ότι έχουν καταθέσει ένα νομοσχέδιο. Το ζήτησα 2 φορές από το γραφείο του ή 3, δεν θυμάμαι. Δεν το στέλνει κανείς, δεν υπάρχει πουθενά. Στο διαδίκτυο δεν έχει αναρτηθεί, κανείς δεν το γνωρίζει από τους βουλευτές. Δεν έχει ενημερωθεί κανένας γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα καλούμαστε να πούμε απόψεις επ' αυτού. Mm-hmm. Ποιες απόψεις, για ποιο λόγο, για ποιο θέμα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο κρατάει χμάλω τους λοιπόν και τους εκπαιδευτές και τους υποψήφιους οδηγούς. Τους πάντες, την κοινωνία, την αγορά θα έλεγα. Κοινωνία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που θα παίρνανε επαγγελματικό διπλώματα θα πρέπει να δουλέψουν μεθαύριο στον τουρισμό. Θα μπορούν να πάνε, πώς. Και μετά μιλάμε για παιδεία στην οδηγική μας συμπεριφορά, κύριε Κουγιαδάκη. Και ανάπτυξη. Πώς ανάπτυξη? Με κλειστές τις διευθύνσεις συγκοινωνιών, mm-hmm. με κλειδωμένες τις εξετάσεις. Δεν γίνονται αυτά. Τι γίνεται με τον ΒΟΑΚ, κύριε Κουγιαδάκη, και το ρωτάω αυτό με αφορμή μια συζήτηση την οποία έχουμε ανοίξει και μέσα από την εκπομπή, γιατί την ανοίγουμε συχνά αυτή τη συζήτηση, ότι τα λέγαμε και με την κυρία Λιονή πριν από λίγες ημέρες, ότι εδώ δεν ξέρουμε πού είναι οι αρμοδιότητες του ΒΟΑΚ, πού σταματάει πιανού η αρμοδιότητα. Κοιτάτε, αυτή η ευθύνη έχει πολλούς αποδέκτες. Γιατί το χάλει αυτό στο πού είναι η αρμοδιότητα. Ξεκίνησε από την περίοδο του ΠΑΣΟΚ με την κατασκευή μιας ανώνυμης εταιρείας. Ολοκληρώθηκε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και διατηρείται με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Διότι το είχαμε πει, το είχαμε προβλέψει. Ο Ομιλών τότε, όταν είδαμε το καταστατικό της συνένωσης του ΑΔΙΚ με τον ΟΑΝΑΚ, είπαμε ότι φτιάχνουν μια παράλληλη περιφέρεια με τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες. Επειδή είναι και νεότερος νόμος το καταστατικό του ΟΑΚ, μπερδεύει τα πάντα και γι' αυτό το Συμβούλιο Επικρατείας είπε τελικά, αλλά παρεμπιπτόντως, όχι αμέσως, αλλά σε άλλες δίκες, ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον ΟΑΚ. Mm-hmm. Η περιφέρεια δεν έχει τη δυνατότητα ούτε μια απλή συντήρηση να κάνει, ούτε ένα δέντρο να κλαδέψει, και ό,τι κάνει το κάνει ακροβατικά. Ναι. Θα μπορούσε, έχει κάνει λάθη η περιφέρεια σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του ΒΟΑΚ? Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει πράγματα τα οποία δεν τα κάναμε, κύριε Κουγιαδάκη? Όχι, έχουμε κάνει όλες τις δυνατές παρεμβάσεις και πιέσεις για να προχωρήσει mm-hmm. το μεγάλο έργο του νέου του ΒΟΑΚ ολοκληρωμένου.
Το θέμα των συντηρήσεων επίσης έχει φτιάξει μερικά κομμάτια, αλλά με παραχώρηση ad hoc. Δηλαδή συγκεκριμένα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μπερδεύουμε με τα νομικά και μην μπερδέψουμε και τους ακροατές. Μας έδωσε μερικά κομμάτια να τα συντηρήσουμε. Mm-hmm. Αλλά βγήκαν αποφάσεις ειδικές γι' αυτό. Ας τα δώσει όλα. Δεν έχουμε αντίρρηση εμείς. Να έχουμε την ευθύνη της συντήρησης με τους αναγκαίους πόρους. Αν μας δώσει μόνο τη συντήρηση. Αν μας δώσει μόνο τη συντήρηση, χαλάει. Δεν το κρατάνε και να τους δέρνουμε εμείς και να μας δέρνει ο κόσμος. Mm-hmm. Αλλά εμείς θέλουμε και τη συντήρηση και την κατασκευή. Η κατασκευή θα είναι στο Υπουργείο. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη ελπίδα να δημοπρατηθεί. Εγώ εμπιστεύομαι την υπόσχεση που έχει δοθεί. Κρατάω τις επιφυλάξεις μου, αλλά θέλω να την εμπιστεύομαι. Mm-hmm. Έχουν δείξει δείγματα γραφής στον τομέα αυτών και εγώ δεν θέλω να αδικώ. Ο κύριος Πύριζη, σε ό,τι έχει σχέση με τον δρόμο της Μεσαράς, για παράδειγμα, σε ό,τι έχει σχέση με, το αεροδρόμιο Καστελίου, είναι συνεπής. Mm-hmm. Αλλά σε ό,τι έχει σχέση με τους οδηγούς και τις εξετάσεις, δεν ξέρει τι γίνεται. Ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέτε. Πάμε λίγο και στα. Γιατί εμένα δεν μου αρέσει να κάνω μόνο κριτική, να αναγνωρίζω τα θετικά. Καλά και το λέτε. Εύχομαι καλά το και ελπίζω και να πω και κάτι άλλο. Ναι. Έχει τεράστια συμβολή στο ότι πολύ σύντομα μπορούμε να έχουμε δημοκρατημένο νέο δικαστικό μέγαρο. Mm-hmm. Σήμερα κάνουμε εργασίες τομών για να δούμε αν έχει αρχαία. Είναι το πρώτο βήμα και περιμένει το Υπουργείο να δημοκρατήσει. Επίσης ένα θέμα το οποίο καθυστερήσει πάρα πολύ. Εγώ εύχομαι να προλάβει. Γιατί για το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου το ακούμε και αυτό. Άρα δεν βιάζουμε για τις εκλογές αυτό. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Κουγιαδάκη, πάμε λίγο και στα αυτοδιοικητικά. Στα αυτοδιοικητικά όμως. Αυτοδιοικητικά τις εκλογές που έρχονται. Αυτό είναι το ενδιαφέρον θέμα. Στις οποίες εσείς έχετε σκοπό να αλλάξετε μετερίζεις, να πάτε στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Αποφάσισα, ανακοίνωσα και να καθησυχάσω όσους ανησυχούν ότι δεν θα κατέβω ή όσους διαδίδουν ότι δεν θα κατέβω. Ότι είμαι αποφασισμένο και να σας δώσω και μια είδηση. Μπορεί και αύριο το πρωί ή το πολύ πολύ τη Τετάρτη να δοθεί στη δημοσιότητα το σχέδιο διακήρυξης της ιδρυτικής για διαβούλευση. Εμείς θα κάνουμε πραγματική διαβούλευση, θα το δώσουμε στη δημοσιότητα, θα το βρίσκετε. Δεν θα είναι σαν το νομοσχέδιο του Σπύρτζη, θα είναι ένα κείμενο πολύ συνοπτικό, πολύ σταθερό και πολύ αξιόπιστο, πιστεύουμε εμείς. Και είμαστε στη διάθεση των πολιτών να το διαβάσουν και να μας κάνουν τις παρατηρήσεις τους και να γίνουν και μέλη της παράτασης. Ποιοι θα είναι οι βασικοί άξονες του σχεδίου αυτού? Θα έχει. Το βασικό σχέδιο είναι για την Κρήτη. Mm-hmm. Γιατί δεν βλέπουμε την Κρήτη, το Ηράκλειο ξεκομμένο από την Κρήτη, από την Ελλάδα ή την Ευρώπη και τον κόσμο. Ναι. Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες. Αναγνωρίζουμε στην εισαγωγή όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από όλες τις δημοτικές αρχές και ιδιαίτερα των πρώτων μετά την μεταπολίτευση δημοτικών αρχών που δεν είχαν τίποτα στη διάθεσή τους. Mm-hmm. Έχουν γίνει και λάθη, έχουν γίνει και παραλήψεις, χρειάζονται διορθώσεις. Και χρειάζονται γρηγορότερα βήματα, αλλά θα έλεγα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για να πούμε τα δύσκολα και να κάνουμε τα δύσκολα. Ποια είναι τα δύσκολα? Η βασική μας αρχή είναι ότι πρέπει, έχω πει και στην εκπομπή σας ή σε άλλη εκπομπή, αλλά σε αυτό το κανάλι, ότι θα σπάσουμε αυγά όχι για να κάνουμε σούπα, αλλά να κάνουμε ομελέτα. Εμείς επιχειρούμε την επανάσταση του απλού και αυτονόητου. Η καθημερινότητα είναι στην απόλυτη προτεραιότητά μας και είναι το μεγαλύτερο θέμα του πολίτη. Άρα θεωρείτε ότι αυτά είναι και τα δύσκολα, η καθημερινότητα. Γιατί να απαντήσεις αυτό είναι για το παράδειγμα πώς θα καθαρίσεις την πόλη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι όπως είναι δεν καθαρίζεται. Με το σύστημα που υπάρχει δεν λειτουργεί. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να τολμήσεις και να πάρεις πρωτοβουλίες. Η πόλη πρέπει να καθαριστεί. Είναι ευθύνη και των δημοτών, αλλά είναι κυρίως ευθύνη των δημοτικών αρχών. Και πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνο που θα αποδίδει. Αν περιμένουμε το μάνα εξ ουρανού, δεν θα έρθει ποτέ. Το Ηράκλειο έχει εκμεταλλευτεί τα προτερήματά του, κύριε Κουγιαδάκη, τόσα χρόνια? Σε αρκετό βαθμό, αλλά όχι όσο έπρεπε. Mm-hmm. Άλλωστε, δεν είναι δυνατόν να τα αξιοποιήσει κανείς και εμείς, το είπα και πριν, δεν θα μηδενίσουμε την προσπάθεια κανενός. Αλλά το Ηράκλειο πρέπει να αλλάξει ρότα και πρέπει να αλλάξει και τρόπο λειτουργίας στο σύνολο της αυτοδιοίκησης και δίνουμε ιδιαίτερο βάρος, είναι η μεγάλη μας προτεραιότητα, αν θέλετε και το γνωστικό μας αντικείμενο αλλά και πλεονέκτημα, πρέπει να λειτουργήσουμε αλλιώς θεσμικά. Τα συλλογικά όργανα που είναι η Εκτελεστική Επιτροπή που είναι το κυρίαρχο όργανο της αυτοδιοίκησης σήμερα. Δηλαδή στην περιφέρεια ο Περιφερειάρχης με τις αντιπεριφερειάρχες και στους Δήμους ο Δήμαρχος με τους αντιδημάρχους να έχουν πραγματικά να είναι μικρό κυβερνητικό σχήμα.
την απλή αναλογική τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Δεν είναι καθόλου απλά. Εύκολα. Είναι όμως πάρα πολύ χρήσιμο να αναδείξουμε, να ενισχύσουμε την απλή αναλογική με ένα θεσμό. Και αυτό επιχειρούμε με την ίδρυση της παρατάξης. Mm-hmm. Εάν δεν υπάρξουν, γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, ελάχιστες είναι οι παρατάξεις που λειτουργούν πραγματικά, λειτουργούν διαχρονικά και λειτουργούν με κανόνες δημοκρατίας και διαφάνειας. Όλες οι παρατάξεις που δημιουργούνται λίγο πριν από τις εκλογές εξαφανίζονται αμέσως μετά τις επόμενες. Αν κερδίσουν τις εκλογές, κάνει ο Δήμαρχος ό,τι θέλει, στις περισσότερες περιπτώσεις, ή ο Περιφερειάρχης αντίστοιχα με τους αντιπεριφερειάρχες. Και τα συλλογικά όργανα είναι διακοσμητικά. Τα συλλογικά όργανα θα ενισχυθούν με την απλή αναλογική αν λειτουργήσουν οι παρατάξεις. Αν δεν λειτουργήσουν οι παρατάξεις, δυστυχώς, και το επισημαίνω για να πω, το καταγγέλλω, γιατί κάναμε ένα διάλογο κουφών με την κυβέρνηση, η απλή αναλογική όπως καθιερώθηκε δίνει τη δυνατότητα και εξαγοράς συμβούλων. Συμβαίνει και στη Βουλή. Άρα δεν είναι και η ευκολότερη περίοδος για την αυτοδιοίκηση. Είναι δύσκολη και γι' αυτό χρειάζονται άνθρωποι που να γνωρίζουν, να πιστεύουν και κυρίως να θέλουν. Mm-hmm. Ονόματα θα ανακοινώσετε, κύριε Κουκιαδάκη? Αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Πάντως μπορώ να σας πω ότι όταν ανακοινώσω τα ονόματα θα εκπλαγούν πολύ, γιατί θα είναι ομάδα και δεν θα είναι βεντέτες. Mm-hmm. Δεν θέλουμε τις βεντέτες, θέλουμε τους ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πόλης, στην ανάπτυξη της Κρήτης, στο να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, κάτι σύγχρονο. Μια αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη πραγματικά, γιατί χρειάζεται. Όλοι την επαγγέλλονται, αλλά την Κυριακή το βράδυ τα χρωματάκια των κομμάτων είναι εκείνα που καθορίζουν. Εμείς είμαστε με όλα τα κόμματα πλην Χρυσής Αυγής, έχουμε στελέχη μέσα από όλα τα κόμματα, και το Χρυσής Αυγής, για να το ξεκαθαρίζω, η ηγεσία της τουλάχιστον, όχι οι ψηφοφόροι της, δεν πιστεύουν στη δημοκρατία. Mm-hmm. Και όταν κάνει ακόμα δεν πιστεύει στη δημοκρατία, δεν μπορείς να συνομιλήσεις μαζί του. Ξεκάθαρο. Προφανώς μέσα στο όποιο ποσοστό μεγάλο παίρνει η Χρυσή Αυγή, δεν είναι όλοι ακροδεξιοί ή όλοι φασίστες. Είναι άνθρωποι που παρασύρθηκαν και πρέπει κανείς να μιλήσει μαζί τους, με τους απλούς ανθρώπους, για να τους μεταπίσει. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα. Γιατί η δημοκρατία στην Ευρώπη και η Ευρώπη κινδυνεύει από τα ακροδεξιά μορφώματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και στην αυτοδιοίκηση, και θα το πω πολύ καθαρά, αρχίζει να βρίσκει έκφραση χρόνια τώρα και το οργανωμένο έγκλημα. Και πρέπει να το δούμε. Τι εννοείται ότι βρίσκει το οργανωμένο έγκλημα? Αυτό που είπα, θα το πω αναλυτικότερα όταν χρειαστεί. Άρα ουσιαστικά να περιμένουμε κάτι το οποίο ενδεχομένως να έχουμε δίνουμε πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη σημασία στο μεγάλο αγαθό που έχει η Ελλάδα, την ασφάλεια. Είναι βαρύ πάντως. Και διακυβεύεται. Γνωρίζετε πόσο βαρύ είναι να λέει κανείς ότι υπάρχει οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχει οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη, δεν το γνωρίζετε? Εντάξει, στην Κρήτη είναι άλλο το να λέτε παντού, ότι υπάρχει... Και βρίσκει αποκούμπι. Αποκούμπι στην αυτοδιοίκηση. Χρόνια τώρα. Όχι τώρα, χρόνια τώρα. Κύριε Κουκιαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.